Την Άννα Μπουσδούκου που μας το επιβεβαίωσες και εσύ, τι γνωρίζουμε για αυτή την περίπτωση? Ήταν ένα ζευγάρι πολλά υποσχόμενο, πολλά ερωτευμένο. Ένα ζευγάρι, πολύ ερωτευμένο. Και τι ωραία κοπέλα και τι άξια κοπέλα. Και τι σοβαρή, εξαιρετικά κοπέλα, παιδιά και οι δύο. Έχουν χωρίσει, νομίζω ότι μπορεί να έχουν χωρίσει και λίγο παραπάνω από ένα χρόνο που λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Το είχαμε ακούσει. Δηλαδή, ο Sky μέσα είναι κοινό μυστικό ότι το ζευγάρι αυτό δεν είναι πια μαζί. Οι συνάδελφοι όλοι ήθελαν να προστατέψουν από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν βγήκαν ποτέ προς τα έξω να πούν ότι δεν είμαστε μαζί. Αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν χωρίσει, τραβούν πια χωριστούς δρόμους, έτσι και οι δύο. Εν τω μεταξύ, Άννα Μπουσδούκου, όχι ότι ποτέ ήταν πολύ στα μέσα και στα έξω και της άρεσε η δημοσιότητα, αλλά από τη στιγμή που άλλαξε και τελείως επαγγελματικό προσανατολισμό, ούτε ήταν επέλεξε. Αυτό λέω ότι ειδικά όμως από τη στιγμή που έφυγε από την τηλεόραση, είναι λες και δεν ξαναμάθαμε ποτέ κάτι για αυτήν. Τη μία συνέντευξη που έδωσε, πρέπει να κάναμε εμείς όταν πρωτοξεκινούσε, είχε πρωτοφύγει από το Sky και ασχολιόταν με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και εκεί την κάναμε σε μία από αυτές τις διαλέξεις που κάναμε τους διαλόγους. Πάντως περίεργο, ρε παιδιά. Δηλαδή, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 9,5 εκατομμύρια θέλουν να αποκτήσουν. Να είναι στο σύστημα. Ναι, ναι, πρόσβαση. Να μια προβολή, ας πούμε. Μια και μια πρόσβαση στο λαμπερό κόσμο. Και να ένας άνθρωπος που την είχε, που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά στην τηλεόραση. Δεν ήταν δηλαδή ότι έφυγε από την τηλεόραση γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Ή γιατί έπρεπε να κάνει θυσίες στην αξιοπρέπειά της και εκτός το προξέρεις στην αξιοπρέπειά της. Ήταν η επιλογή της, δεν της αρέσει η δημοσιότητα. Θέλει να κάνει κάτι μακριά από τα φώτα. Ναι. Μπράβο της. Σεβαστό και μπράβο της. Καλά κάνει και το υπογραμμίζει. Ναι, γιατί ναι, υπάρχει και περίπτωση. Σπάνια περίπτωση. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά σίγουρα θα έρθουν αλλιώς τα πράγματα και θα ξαναγνωρίσουν. Θα του κάνουν ευτυχισμένου. Το άκρο να δει. Τι λέγαμε πριν, λοιπόν, πάρ' το τούμπα. Δεν ήθελε.